Είναι και αποφασίστηκε, όπως είπε και ο Δήμαρχος, για να προωθήσουμε μια προωθητική ενέργεια είναι για την αγορά της Ελευθερούπολης. Ο Δήμος Παγκαίου έχει υπέροχες παραλίες που δεν χρειάζονται καμιά προωθητική ενέργεια. Έχει και την ενδοχώρα που χρειάζεται λίγη βοήθεια. Πάντως η Ελευθερούπολη ήταν ένα διαμετακομιστικό κέντρο του εμπορίου και πάντοτε ήταν ένα εμπορικό κέντρο σημαντικό για όλη την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα τελευταία χρόνια και η Ελευθερούπολη, η αγορά της μαστίζεται όπως βλέπουμε από την κρίση και χρειάζεται μια προβολή και μια πρόθεση. Βέβαια, γι' αυτά θα σας σταθεί καλύτερα ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Εγώ θέλω να πω ότι τα πλεονεκτήματα της αγοράς της Ελευθερούπολης είναι ότι έχει ποικιλία, ποιότητα και φτηνές τιμές. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει ο καθένας. Αλλά και το βασικό πλεονέκτημα της Ελευθερούπολης σε σχέση με άλλες αγορές είναι ότι είναι μια ξεκούραστη αγορά. Δηλαδή, παρκάροντας ένα από τα πάρκινγκ εδώ που διαθέτουμε σαν Δήμος, σε μια ακτίνα 150-200 μέτρων μπορεί να βρει από παροχή υπηρεσιών, είτε αυτά είναι γιατροί, είτε είναι φαρμακεία, είτε είναι τράπεζες, είτε είναι δικηγόροι και λογιστές, μέχρι εμπορικά καταστήματα. Δηλαδή, μπορεί ξεκούραστα, χωρίς άγχος, χωρίς το πρόβλημα του πάρκινγκ, να κάνει τις δουλειές του. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι καλό θα είναι να προτιμάτε την αγορά της Ελευθερούπολης. Εγώ θα σταθώ σε ένα μόνο πράγμα, το οποίο αφού πούμε βέβαια ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται λευκή νύχτα και είναι ένα ρίσκο αυτό, μακάρι να πετύχει και να θεσμοθετηθεί και κάθε χρόνο τέτοια εποχή να κάνουμε αυτή τη λευκή νύχτα. Η καινοτομία αυτή τη εκδήλωση θα είναι ότι σε αντίθεση με άλλε εκδηλώσει που γίνονται στην Ελευθερούπολη, ως συνήθως στο πάρκο απέναντι από την Εθνική Τράπεζα, η καινοτομία είναι ότι φέτος θα γίνει ακριβώς στην καρδιά της αγοράς, στην καρδιά της πόλης και θα πεζοδρομηθεί για αρκετές ώρες η κεντρική οδός, η λεωφόρος του Ρήξου Παπαχριστίδη, από το ύψος εδώ περίπου του Πλάτανου μέχρι την Εθνική Τράπεζα. Όλες οι δράσεις θα γίνουν σε αυτό το χώρο και θα είναι και μια ένδειξη πώς μπορεί να λειτουργήσει η Ελευθερούπολη έχοντας ένα πεζόδρομο στο κέντρο της. Θα βγάλουμε και από αυτό κάποια χρήσιμα συμπεράσματα.